ευχαριστήσατε. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά, δόξα τω Θεώ. Θα πούμε τώρα. Κάτσε να κατέβει και αντιπρόεδρος. Δεν βρίσκω κανένα. Αντιπρόεδρο να μου πάντα. Λοιπόν, είδατε. Πόσα πράγματα μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι, αλλά είναι το μέρος της υγείας. Μας στεγαζόταν σε κτίριο μέσα μας από το νοσοκομείο κτίριο και μου τους στέλνουν στα πόδια τους και τώρα να το συγχωρείτε. Ο περιφερειάρχης που είναι. Δεν είστε. Καλά. Και σόγνο. Καλά. Πέρα στον περιφερειάρχη. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Το πηγάζει με ένα όπρα. Α, δεν το πηγάζει. Να πήγε τα πόδια της εκκλησικής. Συμβολική εκδήλωση στο σημερινό Κεφιάπαλα για μας πάντα και Κικαμαία, σε μια δομή που το τοπικό αναπηρικό κίνημα έδωσε μεγάλη μάχη να πραγματοποιηθεί και που το αναπηρικό κίνημα συνολικά σε όλη τη χώρα πραγματικά αγωνίστηκε για να λειτουργήσουν. Θεωρούμε ότι αυτό που έγινε το 2011 από την κυβέρνηση τότε να αποσπάσει βιαίως τα κεκικαμαία της χώρας από τον τομέα της πρόνοιας και να τα προσαρτήσει, να τα ενσωματώσει και ουσιαστικά να τα αφομοιώσει στο σύστημα της υγείας, αυτή η πράξη πρέπει να ανατραπεί. Και καλούμε την κυβέρνηση από εδώ, από το Ρέθυμνο. Άλλωστε αυτή την αξία έχει και η σημερινή μας παρουσία. Να προχωρήσει γρήγορα, αταλάντευτα και οριστικά στην μεταφορά των κεκικαμαία στον τομέα της πρόνοιας σε όλη τη χώρα. Τα κεκικαμαία δημιουργήθηκαν στις περιοχές της χώρας, στην νησιωτική Ελλάδα, στις παραμεθόριες περιοχές. Δεν έγιναν κέντρα τέτοια στα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, στις μεγάλες πόλεις όπως είναι το Ηράκλειο, όπως είναι η Πάτρα, τα Γιάννενα, η Λάρισα κλπ. Ακριβώς γιατί ο σχεδιασμός ήταν να απλωθεί το σύστημα κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας σε όλη τη χώρα. Να λειτουργήσουν δηλαδή τα κεκικαμαία
ως ο βραχίωνας του δημόσιου τομέα της πρόνοιας στην πρωτοβάθμια κατεύθυνση. Πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα και κοινωνική υποστήριξη. Σήμερα, όπως λειτουργεί ο δημόσιος τομέας, είναι ουσιαστικά, για να μην πούμε καθολικά, αλλά πάντως ουσιαστικά, είναι δημόσιος τομέας κλειστής περίθαλψης και νομίζουμε ότι αδικείται και ο δημόσιος τομέας και τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και οι άνθρωποι που τα διοικούν και τα υπηρετούν, οι εργαζόμενοι κλπ. Από αυτήν την παραφύση κατάσταση να έχει αποκοπεί η σημαντικότερη επένδυση των τελευταίων 30 ετών και πλέον στον τομέα της δημόσιας κοινωνικής φροντίδας από το φυσικό χώρο εκεί πρέπει να ανήκει. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να στείλουμε αυτό το μήνυμα σε μια κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας, όχι μόνο λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά και της προσφυγικής κρίσης. Από εδώ επίσης στέλνουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και στους μετανάστες με αναπηρία. Αγωνιζόμαστε και εδώ και στο εξωτερικό, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες με αναπηρία, να έχουν την μεταχείριση που τους αξίζει, βάσει της Διεθνής Συμβάσης και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αυτό οφείλει να το πράξει η χώρα μας, πρώτον. Δεύτερον όμως, και πολύ σημαντικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να χρηματοδοτήσει τη χώρα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, και βεβαίως αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να πάει και στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας, ο οποίος επιφορτίζεται να στηρίξει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με αναπηρία, πρέπει και να το πράξει και να στηριχτεί. Έχετε εις γνώση σας κάποια τέτοια κίνηση να γίνει από το Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένα ή γενικότερα νέες προθέσεις κυβέρνησης, ειδικά για τους πρόσφυγες οι οποίοι είναι αμαία? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση, και πρέπει να της το αναγνωρίσουμε, έχει προχωρήσει σε σημαντικά μέτρα στήριξης των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία. Αρκετοί πρόσφυγες και μετανάστες με αναπηρία έχουν στεγαστεί σε δομές κοινωνικής φροντίδας, σε ειδικά κέντρα, έχουν στηριχτεί. Πρέπει να τις το αναγνωρίσουμε και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί της στην προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί η χώρα περισσότερο για την στήριξη των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία, διότι η προσφυγιά και αναπηρία δεν είναι απλά διπλή διάκριση, είναι η πιο δυσβάστακτη κατάσταση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τι θέση παίρνει αυτή την ώρα το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με την επιστροφή των κυβερνήσεων στον τομέα της πρόνοιας, το έτοιμά σας? Εγώ θα έλεγα ότι η θέση του Υπουργείου Υγείας είναι αμφιλεγόμενη και ταλαντευόμενη. Ο Υπουργός σε εμάς επίσημα, στην ΕΣΑΜΕΑ, δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά τη θέση του. Αν δηλαδή το Υπουργείο θα ψηφίσει διάταξη να επιστρέψουν τα ηγετικά μέα στον τομέα της πρόνοιας. Όπως επίσης και το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει και το Υπουργείο Εργασίας την θέση του σχετικά με αυτό το ζήτημα. Εμείς σε κάθε περίπτωση αυτό που πράξαμε το 2011, το 2012 και μέχρι σήμερα το πράττουμε και θα συνεχίσουμε. Αυτό που έχει συμβεί πρέπει να επιστρέψουν. Ασφαλώς οι συνθήκες είναι διαφορετικές και είναι αλλιώτικες. Αλλά δεν μπορεί η επένδυση μιας 30ετίας σε κτηριακές υποδομές, σε εξοπλισμό, σε στελέχωση, να χαθούν με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά δεν μπορούν να χαθούν. Δεν μπαίνουμε σε αντιπαράθεση με το ΕΣΥ, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν κάνουμε κοκορομαχίες εδώ. Το ΕΣΥ είναι μια σημαντικός θεσμός, είναι η καρδιά του κοινωνικού κράτους σε μια χώρα, και βεβαίως το ΕΣΥ πρέπει να έχει τη δική του στήριξη και τη δική του πολιτική κλπ. Αλλά ένας τομέας που υπήρχε πάντοτε ως ο τομέας
ο φτωχούλης του Θεού που θα έλεγε ο Καζάκης, ο φτωχούλης της κυβερνητικής πολιτικής πρόνοια. Πάντα ήταν ο φτωχούλης. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τον κάνουμε... εντάξει, δηλαδή έχουμε ακροτηριασμό της πρόνοιας, πώς να σας το πω. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση εδώ μπορεί να σεβαστεί τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις και να τις υλοποιήσει. Πρακτικά μπορεί. Εδώ δεν μπαίνει ούτε μνημονιακή υποχρέωση, δεν μπαίνει τίποτα. Μπαίνει η βούληση να τηρηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για την τοπική κοινωνία, την μεταφορά στον τομέα της πρόνοιας. Αποτελεί σημαντικό συμβολισμό το γεγονός ότι πραγματοποιούμε σήμερα εδώ, στο χώρο του Κεκυκαμαία, εκδήλωση με την οποία επανερχόμαστε, γιατί αυτό το ζήτημα το προβάλλουμε συνεχώς και βρίσκεται μονίμως στην επικαιρότητα, το θέμα της επαναφοράς του Κεκυκαμαία στον τομέα της πρόνοιας. Αυτή η εκδήλωση έρχεται μετά από 4 χρόνια, τότε που έγινε εκείνο το, εγώ θα το χαρακτήριζα έγκλημα σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, το να φύγει δηλαδή μία δομή, η οποία δομή θα παρήχε υπηρεσίες υποστήριξη στα άτομα με αναπηρία, θα είχε ως κατεύθυνση τη κοινωνική ένταξη και την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία, να πάει στην υγεία, αυτό ήταν ένα έγκλημα. Σήμερα αγωνιζόμαστε, τότε είχαμε κάνει κατάληψη στο κέντρο, διαμαρτυρηθήκαμε σε κάθε τόνο, το έχουμε ψηλά στην ατζέντα μας και παλεύουμε και αγωνιζόμαστε ώστε να επανέλθει και το θεωρούμε σημαντικό γιατί είναι το πρώτο βήμα για τη λειτουργία του. Να επανέλθει πώς όμως? Να επανέλθει με την επωνυμία Κεκυκαμαία, Κέντρο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία, να ενταχθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, που είναι η διοίκηση των δημόσιων μονάδων κοινωνικής φροντίδας στην Κρήτη, και να λειτουργήσει σύμφωνα με τους αρχικούς σκοπούς του. Έτσι, όπως είναι σήμερα, που ανήκει στην υγεία, δηλαδή είναι στην πραγματικότητα, θα έλεγα, ένα τμήμα φυσικοθεραπείας του νοσοκομείου, το οποίο απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού, όχι αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία. Και ως εκ τούτου δεν λειτουργεί και ως τέτοιο, δηλαδή δεν έχει ούτε ένα άτομο προσωπικό. Όταν πήγε στην υγεία είχε 4 άτομα, σήμερα δεν έχει κανένα. Ευτυχώς δηλαδή που στεγάζεται εδώ προς ο Νέος Σύλλογος Αγάπη μέχρι να αποκατασταθεί το κτίριο στον Τίμιο Σταυρό και ο Σύλλογος Γονέων Αυτιστικών που κάνουν καλή δουλειά και τουλάχιστον κρατιέται ζωντανό και συντηρείται το κτίριο. Εμείς προσδοκούμε, επιμένουμε. Η απάντηση του Υπουργού αυτές τις μέρες που τον είδα, γιατί το θέμα τίθεται επιτακτικά, μου απάντησε αρνητικά. Αυτό μας βάζει σε ανησυχία. Ωστόσο, δεν θα σταματήσουμε να το παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε και νομίζω εκ των πραγμάτων ότι θα επανέλθει στον τομέα της πρόνοιας. Και ξέρετε κάτι, είναι σήμερα επιτακτική αυτή η ανάγκη περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Σήμερα, στην εποχή της κρίσης, εξάλλου ανέξοδη είναι αυτή η υπόθεση, μια τροπολογία χρειάζεται στην πραγματικότητα. Γιατί σήμερα στη χώρα μας υπάρχει η ανάγκη από ιδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία και κοινωνική ένταξη. Και φανταστείτε, όταν ο άνθρωπος δεν έχει, το άτομο με αναπηρία δεν έχει στον τόπο διαμονής του τις υπηρεσίες που χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να ζήσει στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον του, θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο δημόσιο ίδρυμα. Πόσο είναι δύο ελόγηση, κύριε Τσαχάκη, σε κάποιο άσυλο, τα οποία αυτά είναι πολλαπλάσιο το κόστος για το κράτος. Αντιλαμβάνεστε. Πόσο είναι δύο ελόγηση, είναι αρνητική απάντηση, κύριε Υπουργέ. Πού τη βάζετε, τι σας είπε? Δεν ξέρω, καταρχήν, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, είναι και θέμα της κυρίας Φωτίου, της αναπληρώτριας υπουργού σε θέματα πρόνοιας, ότι δεν είναι στις προτεραιότητες του, ότι θα προσλάβει ένα φυσικοθεραπευτή και ένα εργοθεραπευτή ενδεχομένως, αλλά έτσι δεν είναι το πρόβλημα, γιατί εδώ χρειάζονται τουλάχιστον 10-15 ειδικότητες για να λειτουργήσει στοιχειοδός, έτσι. Δηλαδή η φυσικοθεραπεύτρια δεν θέλει και νοσηλευτή, έτσι. Η εργοθεραπεία δεν θέλει και λογοθεραπεία, δεν θέλει και φυσικοθεραπεία, δεν θέλει και κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, μια σειρά ειδικότητες που υποστηρίζουν έστω και αυτό το τομέα της αποκατάστασης και της λειτουργικότητας, της φυσικής και λειτουργικής αποκατάστασης. Άρα λόγω πόρων. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πόροι. Ναι, αυτό σας είπα, δεν λύνει το πρόβλημα.
τι να κάνουμε, δηλαδή ένα φυσικό, έχει φυσικό θεραπευτήριο το νοσοκομείο, να κάνουμε ένα τομέα φυσικής και λειτουργικής αποκατάστασης. Εμείς ζητάμε για όλο τον κόσμο, έτσι, όχι για τα άτομα με αναπηρία αποκλειστικά. Γι' αυτό ζητάμε, το πρώτο βήμα είναι η επαναφορά τους στον τομέα της πρόνοιας, ώστε να λειτουργήσει αποκλειστικά για τα άτομα με αναπηρία, με τους αρχικούς σκοπούς του και να συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη και στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία. Αυτή είναι η θέση μας, η πάγια θέση. Σήμερα ποιες είναι, όσο διαρκούν αυτές οι διαδικασίες, σήμερα ποιες είναι οι ανάγκες που επίγουν σε επίπεδο νομού? Κοιτάξτε, στο νομό μας, στο Ρέθυμνο, υπάρχουν ελλείψεις σε δομές, κυρίως σε δομές, αλλά και σε υπηρεσίες. Δεν έχουμε στο Ρέθυμνο ΚΔΑΠΜΕΑ, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία. Δεν έχουμε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Δείτε τι έχει γίνει εδώ. Δεν το λέω, είναι, μέλη μας είναι και οι ψυχικοί ασθενείς, αλλά έδωσαν τώρα τους ξενώνες για τη στέγαση της βραχίας νοσηλείας των ψυχικά ασθενών, τομέας της υγείας, ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που θα μπορούσαν αυτά να γίνουν στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ξέρετε πόσους ανθρώπους έχουν που χάνουν την οικογένειά τους, γονείς τους και δεν έχουν ούτε την κεφαλή κλίνει. Δηλαδή είδατε ανάγκες. Εργαστήρια, παραγωγικά εργαστήρια. Ένα σωρό ιδέες υπάρχουν που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε εδώ. Στην ουσία όμως αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί εξαρτώνται αποκλειστικά από τις οικογένειές τους. Ναι. Ναι, είναι κλεισμένοι στο στενό περιβάλλον τους. Στο σπίτι τους δηλαδή, στους τέσσερις τείχους. Αλλά και πάρα πολλά παιδιά έχουμε τα οποία έχουν πάει στην Αθήνα, γιατί εκεί υπάρχει κάποιο κέντρο, γιατί εκεί υπάρχει κάποιο ίδρυμα. Και να σας προσθέσω ότι το κέντρο αυτό, σύμφωνα με τους αρχικούς σκοπούς του, είχε στόχο αφενός με την αποκέντρωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στα άτομα με αναπηρία και αφετέρου την αποϊδρυματοποίηση. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ο αγώνας νομίζω ότι πάντα έχει τα θετικά. Είμαι ο Σταύρος Καναβάκης, πρόεδρος της Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Κρήτης. Μόλις διοριστήκαμε σαν συμβουλίο, προσπαθούμε να ενημερωθούμε για διάφορα θέματα. Ουσιαστικά έχουμε να δούμε λίγο τις δομές που είναι για κλειστή περίθαλψη. Και γιατί ανοιχτή περίθαλψη σε όλη την Κρήτη υπάρχει μόνο στο Ηράκλειο το ΕΟΣΠΙΚ και το ΠΑΠΑΙΚ. Όλα τα άλλα είναι κλειστή περίθαλψη, τα οποία έχουν αναπηρούς αμαία, αλλά έχουν και ηλικιωμένους, διότι η πρόνοια αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι γενικά ευάλωτοι και έχουν πρόβλημα στο πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν την πρόσβαση στην αυτονομία τους. Πρώτη φορά έρχομαι σε αυτό το κέντρο, εγώ το άκουγα χρόνια, διότι ήμουν μέλος της ΠΟΣΚΑΜΕΑ, των αναπήρων της Πανελληνικής Ομοσπονδίας, έχω φτιάξει συλλόγους γι' αυτά, ασχολούμαι πολλά χρόνια, δεν έτυχε ποτέ να έρθω. Νόμιζα ότι δούλευε. Όμως έμαθα ότι εδώ και λίγα χρόνια έχει κλείσει. Και είναι κρίμα, ένας πολύ ωραίος χώρος, διότι πραγματικά αυτό που είπαν και οι κύριοι που μίλησαν θα βοηθήσει πάρα πολύ το στόχο το μεγάλο που πρέπει να έχει η πρόνοια, την αποϊδρυματοποίηση. Δηλαδή δεν είναι να πάμε να παίρνουμε τον κόσμο, το κλείνουμε κάπου μέσα για να μην τον βλέπουν οι υπόλοιποι ή αυτοί να τους πετάνε έτσι μέσα για να μην δημιουργούν προβλήματα, δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Έχουν τις δικές τους, τα δικά τους θέλω, τη δικιά τους διάθεση για ζωή και τις δικές τους ανάγκες. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι μέλη μιας κοινωνίας. Δεν ζούμε στην εποχή που τρέχανε να βρουν στον Κιάδα, ούτε σε εποχές άλλες που τους εκτελούσαν ή τους βάζαν σε θάλαμους αερίων. Ζούμε σε μια άλλη κοινωνία, θέλω να πιστεύω, που νομίζω ότι θα καταφέρουμε να τα προωθήσουμε. Δεν έχω καταφέρει αυτό ακόμα σε επικοινωνία με το Υπουργείο για να δούμε τις διαθέσεις που υπάρχουν τα ΚΚΜΕΑ που είδα ότι υπάρχουν μόνο από 30 σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά θα βοηθήσουν αυτή τη διάσταση της αποϊδρυματοποίησης. Νομίζω όμως ότι έτσι με την κίνηση αυτή που κάνει η ΕΣΑΜΕΑ και ο πρόεδρος Βαρκαθάνης και όλοι που ασχολούνται, νομίζω ότι σπρώχνουν λίγο τα πράγματα και καλά κάνουν να τα σπρώχνουν, διότι υπάρχουν τόσο άλλα θέματα αυτή τη στιγμή, τόσο σοβαρά σε επίπεδο Ελλάδας και Ευρώπης, που δυστυχώς κάποια πράγματα ενώ είναι υποχρεωτικά να τα λάβει κανείς υπόψη του, πάνε λίγο πίσω. Καλά είναι να σπρώχνουν αυτά και εύχομαι πράγματι να πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Πάμε στη θάλασσα.
Ο χώρος είναι μικρός και νομίζω ακουγόμαστε. Υπάρχει δίπλα μπουφές, όποιος θέλει νεράκι ή καφέ. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Να τους καλωσορίσουμε στο Ρέθυμνο. Πάντα είναι τιμή και χαρά για μας και όχι μόνο, αλλά και για το Ρέθυμνο η παρουσία τους εδώ. Σήμερα είναι βέβαια στα πλαίσια επισκέψεων στην Κρήτη, αλλά σήμερα βρίσκονται στο Ρέθυμνο για ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα αναλύσουμε παρακάτω. Εκπρόσωπε του σεβασμιωτάτου μας, πατέρα Νικόλαη Νικηφόρε, καλέ μας φίλε και παλιές συνεργάτες. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Βασίλη Θεοδωράκη, κύριε εκπρόσωπε του Δήμου σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, κύριε Τσιομπίκα, κυρία Μαρία Καβάλου, διευθύντρια της Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας που εκπροσωπεί την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Λιονή. Κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, κύριε εκπρόσωπε του Νοσοκομείου Ρεθύμνης, κύριε εκπρόσωποι φορέων της Κρήτης, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κρήτης, του Νομαρχιακού Σωματείου Ηρακλείου, Χανίων, κύριε εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε χαιρετισμό από το βουλευτή Ρεθύμνης, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος συμπαραστέκεται στο αίτημά μας για επαναφορά του Κεκικαμέα στην Πρόνοια και τις επόμενες μέρες θα υποβάλει ερώτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό. Θέλω για σύντομους χαιρετισμούς να καλέσω τον εκπρόσωπο του σεβασμιωτάτου μας, τον πατέρα Νικόλα Νικηφόρο, όπως κάνει ένα χαιρετισμό. Μας, ο οποίον παρόλο που το πρόγραμμα τώρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι βαρύ, είχε σκοπό έστω και για λίγο να πεταγόταν, για λόγους υγείας δεν θα μπορέσει να έρθει. Σήμερα το πρωί που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, απλώς θέλει να μεταφέρει τις ευχές σου για τη ημερίδα αυτή, να έχει καλά αποτελέσματα και να ευχαριστήσει τον κύριο Τσακάκη, γιατί πραγματικά συνεργάζεται μαζί μας και στο Σύλλογο της Αγάπης από παλιά και λοιπά, είναι αρρωγός και βοηθός στο έργο μας και λοιπά. Έχουμε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Αν χρειαστεί θα μιλήσω και εσείς. Σας ευχαριστώ. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο σεβασμιότατος είναι συμπαραστάτης στο έτοιμά μας αυτό. Να καλέσω τον Αντιδήμαρχο Ρεθύμνης, τον κύριο Βασίλη Θεοδωράκη, που εκπροσωπεί τον Δήμαρχο Ρεθύμνης, ο οποίος βρίσκεται στη Λάρισα, και να πω ότι η σημερινή μας συνάντηση είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης. Αντιδήμαρχε. Καθίστε. Εκπρόσωπο του Συμβασμωτάτου, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Καλωσορίζουμε στο Ρέθυμνο τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και αγαπητό φίλο κύριο Βαρδαγκαστάνη και όλους τους συνεργάτες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας που ήρθαν από όλη την Κρήτη για να συζητήσουμε τους τοπικούς φορείς, τα σωματεία και τους συλλόγους που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προάγουν την ποιότητα ζωή τους αλλά και την ίδια τη ρεθυμνιώτικη κοινωνία. Λυπάμαι πολύ που η αναπόδραση τη συμμετοχή μου με την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΔΕΙΑ σε συνέδριο που διοργανώνει στη Λάρισα δεν μου επιτρέπει να συμμετάσχω στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα ακολουθήσει με επίκεντρο ένα φλέγον θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί και ο Δήμος μας στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαρκούς και αποτελεσματικής συνεργασίας που διατηρεί εδώ και χρόνια τόσο με την Εθνική Συνομοσπονδία και τον κύριο Βαρδακαστάνη όσο και το τοπικό σωματείο ΑΜΕΑ και το δραστήριο πρόεδρο του κύριο Τσαχάκη.
και αναφέρομαι στο θέμα της διαχείρισης της δομής του ΚΚΜΕΑ, η οποία εξ αρχής δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των συνανθρώπων μας με αναπηρία στο Ρέθυμνο. Έκτοτε το ΚΚΜΕΑ έχει υποβληθεί σε αλλεπάλληλες περιπέτειες που είχαν να κάνουν άλλοτε με τη διοικητική του υπαγωγή σε διάφορα υπουργεία και άλλοτε με τη χρήση του, τον εξοπλισμό του, τη στελέχωσή του κλπ. Τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω δομή θα πρέπει να επαφθεί στο Υπουργείο Πρόνοιας, στο οποίο ανήκει και αρχικά, θα τους εκθέσει ο αγαπητός Πρόεδρος κ. Βαρδαγαστάνης και θα τους αναλύσουν οι αρμόδιοι συνεχτές της σημερινής εκδήλωσης. Ως αρμοδιότεροι εμού, για να σας ενημερώσουν με σαφήνεια και ορθά επιχειρήματα για το εν λόγω θέμα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να επιβεβαιώσω με την ευκαιρία της σημαντικής αυτής συνάντησης τη σταθερά και αλληλέγγυα στάση του Δήμου μας στις γενικότερες επιδιώξεις του αναπηρικού κινήματος και τη διάθεσή μας για να συνδράμουμε με κάθε δυνατό και διαθέσιμο μέσο. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του ΚΚΜΕΑ, επιτρέψτε μου να επαναλάβω την άποψη που εξέφρασα και στο σημερινό αναπληρωτή Υπουργό κ. Μπόλαρη στο πλαίσιο παρελθούσα συνάντησής μας. Το ΚΚΜΕΑ πρέπει να επαχθεί στο Υπουργείο Πρόνοιας προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς δημιουργίας του. Σε διαφορετική περίπτωση ανησυχώ πως η δομή, ακόμα κι αν αξιοποιηθεί για την εξυπηρέτηση άλλων κοινωνικών σκοπών, πιθανότατα θα στερήσει από τα άτομα με αναπηρία, όχι μόνο της πόλης μας, αλλά και πανελληνίως, τη μοναδική ίσως ευκαιρία, στην παρούσα τουλάχιστον συγκυρία, εξυπηρέτηση σημαντικών αναγκών τους, ικανοποίηση ενός δικαιώματος που το διεκδίκησαν, το κέρδισαν και το αξίζουν. Με αυτές τις σκέψεις, τις οποίες ευχαρίστω να συζητήσω αναλυτικότερα μαζί σας όταν επιστρέψω από το ταξίδι, σε χρόνο που θα συναποφασίσουμε, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι η κοινή μας προσπάθεια που διαπνέεται από αισθήματα αγάπης και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, να βρίσκει ανοιχτές θύρες και οι αποδέκτες των ετοιμάτων μας να έχουν πρωτίστως στα μάτια της φυλής τους ανοιχτά για να τα ικανοποιούν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και να καλέσω την εκπρόσωπο της Αντιπεριφερειάρχου Βουλευτής της κυρίας Διονύη, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο, και να εκπροσωπεί η κυρία Μαρία Καβάλου, η οποία είναι συνεργάτης μας, θα έλεγα. Ελάτε, κυρία Καβάλου. Όχι, δεν θα καθίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Όλοι σας είσαστε γνωστοί, είμαστε γνωστοί εδώ στο Ρέθυμνο, γιατί εγώ εκτός από τη διεύθυνση, τώρα από τη διεύθυνση της Δημόσιας Υγείας και της Μέρημνας, είμαι και κοινωνική λειτουργός εδώ στο Ρέθυμνο από το 1982. Οπότε με όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μαζί με τότε με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κατόπιν με τον Καποδίστρια και μετά με τον Καλλικράτη, είμαστε με όλους τους συναδέλφους και όλους τους κοινωνικούς επιστήμονες και με τη βοήθεια των εκάστοτε υπευθύνων και τώρα από τον Καλλικράτη και έπειτα με την Αντιπεριφερειάρχη την κυρία Λιονή, γνώμονάς μας ήταν να βοηθάμε στη λύση των προβλημάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και στη λύση των προβλημάτων όχι της επαιτίας, όχι του να, αλλά να τους μάθουμε να ψαρεύουν και να είναι αυτοεξυπηρετούμενα άτομα. Δηλαδή και πάντα λέγαμε ότι οι δομές, οι εκάστοτε δομές, δεν είναι το θέμα που ανήκουν, αλλά θα πρέπει να έχουν στόχο, να είναι καλά στελεχωμένοι, να έχουν, να ξέρουν πού βαδίζουν και κυρίως να είναι στελεχωμένοι για να μπορούν να κάνουν πράγματα. Περιστερώνες με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που κάναμε μία περίοδο και είχαμε την ατυχία εμείς οι υπηρεσιακοί παράγοντες να πιεζόμαστε, να υπογράφουμε αποφάσεις για δομές με σχέδια ανύπαρκτα και πηγαίναμε μετά σε κάτι δομές τον πρώτο χρόνο ωραία και καλά και βάζαμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες και λέγαμε θα κάνουμε ωραία πράγματα εδώ και μετά από ένα χρόνο γινότανε εγκατάλειψη των πάντων, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως τα βγάλαμε από το 80 έξω από το σπίτι και μάθαμε στα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο,
με τα λίγα επιδόματα που δίναμε, με τις επισκέψεις στα σπίτια, όλοι μας γνωρίζετε, όλοι γνωρίζετε τους κοινωνικούς λειτουργούς, την κυρία Χαρά, την Βλαστού, την κυρία Νότα, τη Μιλωνάκη, τις παλιές κοινωνικές λειτουργές που ήταν σε όλα τα σπίτια του Ιωαννίου. Βγάλαμε λοιπόν τα άτομα έξω και πήγαν σχολείο. Εμείς θέλουμε τα άτομα να εκπαιδευτούν, να κάνουν πράγματα και για τον εαυτό τους και για το κοινωνικό σύνολο. Μπορούν. Οι δομές λοιπόν οι οποίες θα έχουν, θα πρέπει να έχουν στόχο, όραμα και όλοι θα βοηθήσουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε και αυτό πρέπει να είναι το όραμά μας. Υπουργείο Πρόνοιας, Υπουργείο Υγείας, εδώ κάθε τρεις και λίγο αλλάζουμε ονόματα. Τώρα το Υπουργείο Πρόνοιας το πρόλαβα εγώ από το 80 έγινε. Υπουργείο Πρόνοιας ξεχωριστό, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Υγείας Μοναχό. Δεν έχει να κάνει, παιδιά. Αυτά μας δυσκολεύουν. Έχει να κάνει με το στόχο της κάθε δομής. Εμείς εδώ στο Ρέθυμνο είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί σε τι? Οι άνθρωποι που δουλεύουμε όλοι γνωριζόμαστε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και προσέχουμε να δούμε τι θα κάνουμε, τις ελλείψεις και όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτό είμαστε τυχεροί. Εγώ αυτά τα λίγα είχα να πω σαν κοινωνική λειτουργός που αγαπώ το χώρο και θα πρέπει επιτέλους να δώσουμε όλοι μας και πιστεύω να προσπαθήσουμε να δώσουμε την αγάπη και το σεβασμό στα άτομα με αναπηρία, σε όποιο χώρο, σε όποια δομή. Να το δούμε αυτό. Από την κυρία Λιονή, και άφησε την κυρία Λιονή στο τέλος, που μας συμπαραστέκεται από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, έχετε την υποστήριξή της. Δεν βρίσκεται εδώ και λυπάται, είναι στην Κύπρο, γιατί υπάρχουν οι εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλη που γίνονται στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στη Βουλή της Κύπρου. Οπότε λείπει. Εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και πάντα να έχουμε στόχο τα άτομα με αναπηρία πώς να γίνουν σωστοί και να ενταχθούν σωστά στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κρήτης, τον συνεργάτη μας, τον Γιώργο το Βιδάκη. Σου παραχωρώ τη θέση μου, Περιφερειάρχα μου, έλα. Από τη δικιά μου πλευρά δεν θα πω πολλά